Ο χρησμός, το νέο βιβλίο του πρώην υφυπουργού και βουλευτή Έκτορα Νασιώκα, αποτελεί ένα πολιτικό παραμύθι, από το οποίο όμως αντλούμε πολύτιμα διδάγματα για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Χθες, στην κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου Will, παρουσιάστηκε στο λαρισαϊκό κοινό το βιβλίο για το οποίο ο ίδιος ο συγγραφέας σημειώνει ότι καταγράφει τα κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα μιας εποχής σε μια φανταστική χώρα που προσομοιάζει με τρόπο εκπληκτικό με την περίοδο της πατρίδας μας, πρώτης μεγάλης οδύνης που ζει σήμερα ο λαός μας. Η ανάγκη για να γεννηθεί ο χρησμός μέσα μου δεν ήταν άλλη πλην όσα γνώρισα τα 11 χρόνια που ήμουνα στην Κεντρική Πολιτική Σκηνή ως βουλευτής ή υφυπουργός, τις αδυναμίες και τις δυσκολίες του πολιτικού συστήματος αλλά και της κοινωνίας αφενός, αλλά και την ανάγκη να τεθούν στο τραπέζι ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά που έχουν να κάνουν με το μέλλον της πατρίδας μας. Για το βιβλίο και το συγγραφέα μίλησαν ο πρώην Υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννης Μεσίνης και ο λαρισαίος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αστέριος Χουλιάρας. Για τους ιστορικούς του μέλλοντος, το βιβλίο αυτό μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει μία περιγραφή της πραγματικότητας με ιστορικά στοιχεία, τόνισε στην παρέμβασή του ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Περιγραφή είναι πάρα πολύ καλή, δείχνει με γλαφυρότητα και περιγράφει τα γεγονότα και βεβαίως τις σκέψεις και τους διαλόγους μεταξύ των πολιτικών, τα οποία νομίζω δίνουν αρκετές πληροφορίες για το τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Την εκδήλωση συντόνισε ο Διευθυντής Ειδήσεων της TRT, Ανδρέας Γιουρμετάκης, και πλήθος κόσμου παραβρέθηκε. Ανάμεσά τους ο πρώην Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης, η πρώην Βουλευτής Σούλα Μερεντίτη, ο πρώην Περιφερειάρχης Ηλίας Λιακόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας και Δήμαρχοι της περιοχής. Χαιρετισμό απίφθηναν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και ο Δήμαρχος Λαρισαίων. Η εμπειρία του από την πολιτική και κοινωνική ζωή αυτής της χώρας, μας, τον βοηθάει να περιγράψει τη φανταστική πορεία αυτής της πολιτείας προς τον πάτο. Σχολιάζοντας την πορεία της χώρας, ο Έκτορας Νασιώκας τόνισε ότι ακολουθείται ένας συνετός δρόμος, αλλά... Ακολουθείται ένας δρόμος συνετός, αλλά είναι τελείως αναποτελεσματικός, όχι μόνο λόγω συνταγής, μνημονίου δηλαδή, αλλά και γιατί δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω, τίποτα αποτελεσματικότερο, τίποτα αναγκαίο που χρειάζεται. Φοβάμαι ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια, αν δεν κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό τώρα, θα αναγκαστούμε να φύγουμε μόνοι μας από το ευρώ σε πολύ δύσκολη κατάσταση για το λαό μας και για τη χώρα μας.